Σε φυγή καταφέραν να τρέψουν τα βαρέα μηχανήματα κάτοικοι και ακτιβιστές στην περιοχή του Αδράχτου στο Δήμο Αγίου Βασιλείου, όπου επρόκειτο να ξεκινήσει η τοποθέτηση τριών νέων ανεμογεννητριών σε απόσταση λίγων δεκάδων μέτρων από τον οικισμό. Την Κρήτη καμία μπότα κατακτήδη δεν έχει πατήσει και βέβαια τώρα θα την πατήσει κανενούς μεγαλοεπενδυτή, υποτίθεται η μπότα. Κατακτητές δεν θα περάσουν από αυτόν τον τόπο, ούτε τα σχέδια του πολυεθνικού θα περάσουν. Οι εργασίες επρόκειτο να ξεκινήσουν τη Δευτέρα, όμως νωρίς το πρωί κάτοικοι αντιλήφθηκαν την ευνηδιαστική άφιξη των μηχανημάτων. Μέσα σε ελάχιστα λεπτά οι δρόμοι έκλεισαν και στήθηκαν μπλόκα από τα οποία στάθηκε αδύνατο να περάσουν παρά την ισχυρή αστυνομική δύναμη που συνόδευε την πομπή. Υπάρχει κόσμος και θέληση και αν σε μια τοπική κοινωνία δεν θέλει, έχει αυτή το κουμάντο στην περιοχή της, όλα μπορεί να γίνουν. Δηλαδή ήταν άμεση απάντηση του κόσμου. Σε χρόνο ρεκόρ θα έλεγα, κινητοποιήθηκε όλος ο κόσμος και τους είπαμε stop. Τους σταματήσαμε έξω από το σπίτι. Οι κάτοικοι ξεκαθάρισαν πως είναι αποφασισμένοι να μην αφήσουν να ολοκληρωθεί το περιβαλλοντικό έγκλημα, όπως χαρακτηρίζουν τις βιομηχανικές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όχι μόνο στην περιοχή τους, αλλά σε ολόκληρη την Κρήτη. Στέλνουμε το μήνυμα στην κυβέρνηση να ακυρώσει όλες τις αδειοδοτήσεις, διότι την Κρήτη δεν θα τη δούμε ποτέ να γίνει η μπαταρία της Ευρώπης. Διότι πολύ απλά δεν θα το επιτρέψουμε να γίνει η μπαταρία της Ευρώπης. Καλούμε το λαό σε αντίσταση. Η αντίσταση και η αποφασιστικότητα των κατοίκων στάθηκε ανυποχώρητη, με συνέπεια αργά το μεσημέρι οι εκπρόσωποι της αναδόχου εταιρείας να λάβουν εντολή να επιστρέψουν στο λιμάνι του Ηρακλείου και από εκεί στον Πειραιά. Δεν τέλειωσε ακόμα. Υπάρχουν και άλλοι γερανοί και υπάρχουν οι ανεμογεννήτρες είναι στα Χανιά, δεν τους διώξαμε ακόμα. Όταν είδαν ότι δεν θα περάσουν, όπως θα συμβεί και με τα υπόλοιπα, οικογενειάρχες άνθρωποι γύρισαν πίσω. Το ελπίζω το ίδιο καταλάβουν και οι εταιρείες. Κάτοικοι της περιοχής και μέλη της Επιτροπής Αγώνα κατά των βιομηχανικών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας δεν αρκέστηκαν στις διαβεβαιώσεις και ακολούθησαν την αυτοκινητοπομπή μέχρι το λιμάνι του Ηρακλείου. Αν τους διώξαμε καλά-καλά, είπε ότι θα ξανάρθουν. Θα περιμένουμε. Ελπίζουμε να είναι και η επόμενη φορά έτσι ήρεμη όπως αυτή εδώ. Έγινε ένα μικρό επεισόδιο στα τρία μοναστήρια στον κόμβο που πάει Χανιά και Ηράκλειο. Αλλά φύγανε δηλαδή μισή Χανιά και μισή για να μας διασπάσουν, αλλά τους μαζέψαμε όλους μαζί και τους πήγαμε που λέγαμε συνοδεία και τους φτάσαμε εδώ.